Αυτά που γίνονται στη χώρα μας τα παρακολουθούν ανά τον κόσμο αυτοί που δοκιμάζουν τα μέτρα και τις αναμενόμενες εκτονωτικές αντιδράσεις και μέχρι στιγμής απολαμβάνουν την ικανοποίηση των κερδών τους. Τα παρακολουθούν όμως και οι πληττόμενοι ομοιοπαθείς που βλέπουν και διαισθάνονται να έρχεται η ώρα να πάθουν και να υποστούν τα ίδια. Το μαύρο της ΕΡΤ έγινε κατάμαυρο με την εισβολή των ΜΑΤ και με την κατάληψη του κτηρίου, πρωτοφανές γεγονός που σε καμία χώρα που λέγεται δημοκρατική δεν έχει συμβεί. Ο μήνας Νοέμβριος είναι συμβολικά και ιστορικά σηματοδοτημένος με το πνεύμα της εξέγερσης και της ελευθερίας εναντίον της όποιας μορφής δικτατορίας. Γίνεται χρήση της δημοκρατίας από τους κυβερνώντες που την έχουν φέρει στα μέτρα τους. Τη χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν τις πραξικοπηματικές αυθαιρεσίες και αποφάσεις πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Είστε ένα από τους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι αντέδρασαν ως εργαζόμενοι της ΕΡΤ και ήταν λογικό σε αυτό το βάρβαρο κλείσιμο του Εθνικού Φορέα της Ενημέρωσης, τον λέω χαρακτηριστικά έτσι, της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Αρχικά θέλω να μας μεταφέρετε την κατάσταση την οποία επικρατεί σήμερα και κυρίως στα γραφεία της Θεσσαλονίκης, της ΕΡΤ 3, καθώς εκεί εργαζόσασταν και εργάζεστε αμυστή. Ακριβώς, εδώ και 5 μήνες, κύριε Καστόρη, η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη που έμεινε πια χωρίς ΜΑΤ μέσα και έξω από το κτίριο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται και όσοι τουλάχιστον δεν έκαναν αίτηση για να ενταχθούν σε αυτό το παράνομο, όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς μόρφωμα, τη ΔΟΥΤΟΥ, τη δημόσια δηλαδή τηλεόραση, κατεχνημισμών δημόσια τηλεόραση, η οποία ως γνωστόν χαρακτηρίζεται έτσι γιατί και δεν έχει άδεια εκπομπής, δεν έχει άδεια λειτουργίας. Μέχρι πριν από μία εβδομάδα δεν είχε καν δηλώσει τους εργαζόμενους στα ανάλογα ταμεία ώστε να γίνονται οι κρατήσεις και φυσικά να κολλούνται τα ένσημά τους. Μία σειρά δηλαδή από παρανομίες στον αέρα. Φυσικά ήταν ένα σχήμα μεταβατικό, το οποίο εξ αρχής η κυβέρνηση είχε πει ότι θα διαρκούσε 2 μήνες. Αργότερα βέβαια, πριν από 20 μέρες, είχαμε και στη Βουλή τα νομοθετικά πραξικοπήματα, προστέθηκαν σε αυτά που προηγήθηκαν, με αποτέλεσμα την κατάργηση του ΑΣΕΤ, ειδικά για τους εργαζόμενους της ΔΟΥΤΟΥ, προκειμένου να παρατεθούν οι συμβάσεις τους, που αρχικά ήταν 2 μήνες και σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να παραμείνουν, και να επεκταθούν μέχρι και 10 μήνες. Αυτό είναι ένα σύντομο ιστορικό, το οποίο ακολούθησε βεβαίως αυτού του νομοθετικού, όπως το λέμε, πραξικοπήματος, μιας θεσμικής εκτροπής, όπως χαρακτηρίστηκε και μέσα στο Εθνικό και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και μάλιστα από παράγοντες υψηλά πολιτικούς και στελέχη μάλιστα πρώην υπουργούς και στελέχη των 2 κομμάτων που σήμερα συγκυβερνούν. Να πω ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι παραμένουν μέσα στα κτίρια της ΕΤΡΙ αλλά και στους περιφερειακούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ, όπου υπάρχουν σε όλους τους νομούς, 19 στο σύνολο, και παράγουν πρόγραμμα όπως έκαναν κανονικά εδώ και 5 μήνες, μη αποδεχόμενοι ότι απολύθηκαν κανονικά ή ότι κανονικά, και το κανονικά το εννοώ με την έννοια του κανόνων, των κανόνων και των νόμων, καταργήθηκε η ΕΡΤ. Διότι εμείς ως εργαζόμενοι δεν έχουμε πάρει ούτε χαρτί απόλυσης στα χέρια μας. Γιατί δεν έχουμε βεβαίως εισπράξει και τις αποζημιώσεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο. Μας έχει κοινοποιηθεί πραγματικά ένα έγγραφο, δεν θα το έλεγα έγγραφο, θα το έλεγα απλώς χαρτί, το οποίο δεν είναι υπογεγραμμένο και συνοδεύεται από την αποτύπωση του εθνόσημου, το οποίο επιπλέον είναι λάθος. Βέβαια αργότερα ο διαχειριστής, ο οποίος διορίστηκε, χρυσοπληρωμένος και αυτός, μιλώ για τον κύριο Γκίκα Μάναλη, είπε ότι έγινε ένα λάθος από την γραμματεία, ότι αυτά είναι άκυρα. Έκτοτε βέβαια δεν είχαμε κάποια άλλη ειδοποίηση και αυτό είναι και ένα πρόβλημα, διότι ο οργανισμός ο ΑΕΔ, ο οποίος δίνει και τα επιδόματα ενεργείας και στον οποίο αναγκαστικά πρέπει να προσφύγουμε. Λογικό είναι, που θεωρήσετε για κάποιους ότι είστε χαρτί απόλυσης. Ακριβώς. Έχετε? Αυτό που προείπα, ένα χαρτί το οποίο δεν είναι καν επίσημο έγγραφο. Ωραία, όλα λοιπόν φαίνεται ότι έγιναν με εξαιρετική τσαπατσουλιά και στο πόδι, στο γόνατο, και αυτό φαίνεται διότι αυτό το πράγμα δεν έχει συνέχεια. Να πω ότι η ΕΡΤ είναι προφανές ότι είχε πρόβλημα. Το συζητούσαμε και το γνωρίζαμε όλοι και πολύ περισσότερο εμείς οι εργαζόμενοι. Το πρόβλημα της όμως προερχόταν από αυτούς οι οποίοι τη διοικούσαν. Δηλαδή από τους εκάστοτε διορισμένους και θα συμπληρώσω χρυσοπληρωμένους προέδρους, γενικούς διευθυντές και λοιπούς κολαούζους των κυβερνήσεων. Και επίσης, το λέω με τα λόγου γνώσεων τη λέξη, χρησιμοποίησα τη λέξη κολαούζους, διότι κανείς από αυτούς δεν είχε διοικητική, οργανική ή επαγγελματική σχέση με την ΕΡΤ. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος προερχόταν από το προσωπικό και γνώριζε τα προβλήματα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί ο Εθνικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι διαχειριζόταν τα οικονομικά της ΕΡΤ,
τα οποία για μία ακόμη φορά να το πω ότι δεν ήταν χρήματα που έβγαιναν από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιβάρυναν τις κρατικές δαπάνες. Αντιθέτως, ήταν χρήματα ακριβώς τα οποία προερχόταν από τις εισφορές όλων μας, 3,5 ευρώ το μήνα, με κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ. Και αντιθέτως, επιτρέψτε μου, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο προϋπολογισμός ήταν πλεονασματικό στην ΕΡΤ. Οι τελευταίοι τρεις. Μάλιστα. Οι τρεις προϋπολογισμοί και μάλιστα συνεισέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό έμπαιναν δηλαδή στα κρατικά ταμεία περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίσουμε και αυτά τα οποία περίπου 75 εκατομμύρια δινόταν για να κάνει το κράτος την πολιτική του με τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πάλι χρηματοδοτούνταν από τις δικές μας εισφορές που τις εισέφρατε η ΕΠ και τις απέδιδε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι διαχειριζόταν τα οικονομικά τους, τα οικονομικά αυτής της δημόσιας επιχείρησης, την οποία δεν θα την έλεγα ούτε δέκο ούτε δημόσια επιχείρηση, εννοώ δημόσια με την στενία ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να την πούμε μια εταιρεία λαϊκής βάσης, στην οποία ο κάθε πολίτης θα έπρεπε να έχει δικαίωμα λόγου και στη διοίκηση και στη διαχείριση, αλλά και στο πώς αυτή εμφανίζεται και λειτουργεί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτά τα χρήματα κατά το δοκούν. Κατά το δοκούν των συμφερόντων, αλλά και των υποδείξεων των πολιτικών τους προϊσταμένων, οι οποίοι και τους διόρισαν. Με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα χρυσά συμβόλαια, για τα οποία πολλές φορές συζητούσε ο κόσμος, αλλά και εμείς ως εργαζόμενοι. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τον χρόνο σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν συμβόλαιο με την ΕΠ, γιατί ήταν αρεστοί με τους διοικούντες και τα εισέπραταν βεβαίως χωρίς κανένας απολύτως να έχει δικαίωμα ελέγχου σε αυτά. Μιλώ για συναδέλφους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν ήταν δηλαδή μόνοι οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, τεχνικοί, οι διοικητικοί της ΕΡΤ. Μιλώ για συναδέλφους οι οποίοι είναι στην ελεύθερη αγορά και οι οποίοι κατά καιρούς κάναν τις συμφωνίες τους με τους φίλους τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εισέπραταν αυτά τα χρήματα και πιστεύω ότι προκάλεσαν και με το δίκαιο την αγανάκτηση του κόσμου, αλλά και ημών των εργαζόμενων, οι οποίοι βρεθήκαν αυτή τη στιγμή απολυμμένοι και πρέπει να πω ότι ήμασταν η ΕΡΤ από τους πρώτους που μπήκε στο ενιαίο μισθολόγιο. Εγώ για να σας δώσω νούμερα και χαρακτηριστικά, έχω 2 πανεπιστημιακά πτυχία, 3 παιδιά και 25 χρόνια υπηρεσίας και ο μισθός μου ήταν 1.370 ευρώ. Αυτή ήταν η τάξη μεγέθους των μισθών πριν από 4 χρόνια, όταν έγιναν οι πρώτες περικοπές και παρέμενε και μέχρι και την στιγμή που απολυθήκαμε. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ ήταν μια αναδρομία αναγκαία, κύριε Καστόρη. Έπρεπε να την κάνω, γιατί θέλω να πω ότι ο καθένας από εμάς με το ξέσπασμα της κρίσης έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του. Έχει τα δικά του προβλήματα. Ναι, έχει τις δικές του στεναχώρησεις, πώς θα πληρώσει τη δόση του, πώς θα ζήσει την οικογένειά του, τα παιδιά του που είναι φοιτητές, που είναι μαθητές. Και έχει πολύ λίγο χώρο στο μυαλό του και στην καθημερινότητά του να βάλει και τα προβλήματα της ΕΡΤ. Ο κοινωνικός αυτοματισμός δυστυχώς λειτουργεί εκδικητικά, θα έλεγα, και παράλογα. Αφού δεν έχω εγώ δουλειά, να χάσεις και εσύ τη δική σου. Βέβαια, το θέμα της ΕΡΤ θα πρέπει να πω ότι είναι φυσικά εργασιακό, γιατί 2.700 άνθρωποι απολύθηκαν και αυτό είναι παράνομο και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ακριβώς. Που έχει ενσωματωθεί και στο ελληνικό. Αλλά μιλάμε για ομαδικές απολύσεις. Ναι. Αλλά δεν είναι πρωτίστως εργασιακό. Πρωτίστως το θέμα της δημόσιας ενημέρωσης είναι θέμα θεσμικό. Είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι θέμα λειτουργίας του κράτους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει δημόσια τηλεόραση και έτσι έχει κόψει τους δεσμούς της με την ομογένεια. Μιλάμε για πάνω από 12, όσοι είμαστε εντός των συνόρων της Ελλάδος, άλλοι τόσοι Έλληνες είμαστε και έξω και περισσότεροι. Οι οποίοι αυτό ήταν ο δρόμος επικοινωνίας με την Ελλάδα. Είτε μέσω του ραδιοφώνου, των βραχαίων κυμάτων, όπου υπήρχε πλοίο, όπου υπήρχε υποβρύχιο θα έλεγα, όπου υπήρχε Έλληνα σε θάλασσα ή σε γη ή σε ουρανό. Μέσω της ΕΡΤ ενημερωνόταν για την πατρίδα. Αυτή ήταν η γέφυρά του. Αυτά λοιπόν τώρα δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν εδώ και 5 μήνες. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η χώρα, αυτοί που σχεδίασαν αυτό, το σχεδίασαν εντελώς στον αέρα και δεν σκέφτηκαν πραγματικά απολύτως κανένα παρά μόνο το πιάτσικο στα οικονομικά της ΕΡΤ. Και αυτό αποδείχθηκε γιατί όλο αυτό το πεντάμινο έχουν γίνει έξοδα εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ευτυχώς δημοσιεύονται στη διάβγεια. Αυτά που δημοσιεύονται, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά, που πάνε σε φίλους και πάλι ιδιώτες,
παραγωγούς με το πρόσχημα να νοικιάσουν μηχανήματα, να νοικιάσουν συνεργεία, ενώ ήδη έχουν προσλάβει εργαζόμενους εκεί με τις συνθήκες τις οποίες προανέφερα. Μάλιστα. Κύριε Παφωτίου, από εδώ και πέρα τώρα, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ πώς θα κινηθούν απέναντι σε όλο αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν? Αν εννοείται τους εργαζόμενους που δεν κάναν αίτηση στην δημόσια τηλεόραση, αυτούς στο μόρφωμα, αυτούς εννοώ, αυτούς εννοώ και καλά κάνει το διευκρινίζετε. Στην πλειοψηφία μας είμαστε εργαζόμενοι με ευθύνη και αγάπη για τη δουλειά μας, αλλά και για την ΕΡΤ στην οποία εργαζόμαστε, ο καθένας από εμάς. Εγώ ας πούμε έχω συμπληρωμένα 25 χρόνια, άλλοι συνάδελφοι έχουν λιγότερα, αλλά η αγάπη τους από ό,τι φάνηκε για τη δουλειά τους κυρίως, αλλά και η αγανάκτησή τους για αυτό το οποίο έγινε παράνομα, τους φέρνει καθημερινά στην δουλειά τους. Εργαζόμαστε κανονικά, σαν να μην συνέβη απολύτως τίποτα, βέβαια με μια σημαντική διαφορά ότι δεν αμοιβόμαστε, αλλά και δεν το κάνουμε για να αμοιβόμαστε. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να είμαστε μέσα μέχρι και στη Θεσσαλονίκη και στον κάθε περιφερειακό ραδιοσταθμό της ΕΡΤ ανά την Ελλάδα, να έρθει η αστυνομία να μας βγάλει έξω. Αλλά και τότε θα είμαστε απ' έξω. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή μας η στάση είναι μια στάση άμυνας απέναντι στις παρανομίες τις οποίες γίνονται. Και μάλιστα παρανομίες όχι από πολίτες, αλλά από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία δεν σέβεται τους νόμους που κάποτε ψήφισε το κοινοβούλιο. Και λέω,